Let's go!
Βάση Μιλινά, σε ποιο σημείο είστε τώρα? Αυτή τη στιγμή, Μαριάννα, πλησιάζουμε, έχουμε φτάσει στο δευτό πύργο. Μάλιστα. Οδεύουμε σχεδόν προς το τέλος της Οδού Νίκης και θα στρίψουμε αριστερά για να κατευθυνθούμε προς το Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο. Μέχρι αυτή τη στιγμή, όπως μπορείτε να δείτε, η πορεία εξελίσσεται κανονικά, ενώ τους από πάνω δρόμους που κινούνται παράλληλα με την πορεία του ΠΑΜΕ, υπάρχει διακριτική παρουσία της αστυνομίας. Προφανώς, γιατί έχουν ληφθεί υπόψη και οι πορείες που έχουν άτομα που πρόσκειται στον αντιεξουσιαστικό χώρο, καθώς και η πορεία της ΓΕΘΕ και της ΑΔΕΔΗ, όπου στην κεφαλή της βρίσκεται ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολιτεύσεως, κύριος Αλέξης Τσίπρας. Και μιας και είπες ΓΕΘΕ ΑΔΕΔΗ, να μεταφερθούμε και λίγο στο Σωτήρι το Σκουλούδι. Σωτήρη, ολοκληρώθηκαν οι ομιλίες? Μαριάννα, ακούμε την τελευταία ομιλία από τον κύριο Καλαγιάννη, τον πρόεδρο της 25. Νωρίτερα ακούσαμε και τον κύριο Κοτσιφάκη που μίλησε και ζωντανά στη Ζούγκλα. Και αυτό το μήνυμά του ήταν απεργία διαρκεία από τις 16 Σεπτεμβρίου και μετά. Και σε λίγη ώρα από τώρα, και όταν τελειώσει την ομιλία του ο κ. Καρφαγιάννης, θα ξεκινήσει πορεία με κατεύθυνση στα γραφεία της ΕΡΤ3 από το παραλιακό μέτωπο διαμέσου ψηλοφόρου Νίκης, εκεί που βρίσκεται τώρα ο Θανάσης Πλονάς και η πορεία του ΠΑΜΕ, και τη ψηλοφόρου στρατού από την κάτω πλευρά του Βελιβίου Συνεδριακού Κέντρου. Μάλιστα. Λοιπόν, εμείς να πάμε και πάλι με πλάνα στην πορεία του ΠΑΜΕ, η οποία φτάνει στο λεκτοπικό, όπως μας είπε ο Θανάσης ο Μιλινάς, και να ακούσουμε φυσικό ήχο. Βλέπουμε τώρα ότι η εγκεφαλής πορείας να περνά από το Λευκό Πύργο, Θανάση. Ήδη αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο ύψος του Λευκού Πύργου, ακριβώς απέναντι από τη λέσχη αξιωματικών φρουράς Θεσσαλονίκης, και η πορεία θα συνεχίσει με κατεύθυνση το Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο. Αυτό που παρατηρεί κανείς είναι τα συνεχή συνθήματα ενάντια στην κυβέρνηση. Μπορούμε να πούμε ότι η πορεία έχει μάκρος σχεδόν μέχρι την πλατεία Αριστοτέλους, το τέλος της δηλαδή, η ουρά της πορείας. Και όπως καταλαβαίνετε, αυτές οι αντιδράσεις θα κορυφωθούν όταν όλες οι πορείες συνενωθούν ακριβώς έξω από την πύλη του Βελίδιου Συνεδριακού Κέντρου. Μάλιστα. Να πούμε ότι η πορεία των ΓΕΘΕ ΑΔΕΔΗ δεν έχει ξεκινήσει ακόμα, καθώς δεν έχει ολοκληρώσει ακόμα την ομιλία του ο τελευταίος ομιλητής που έχει προγραμματιστεί να μιλήσει, είναι ο κύριος Καρφαγιάννης. Οι φορείς που συμμετέχουν στη ΓΕΘΕ και στην ΑΔΕΔΗ είναι πάρα πολύ και λογικό είναι ότι υπάρχει και ένας διαφορετικός τόνος λόγω της παρουσίας του κυρίου Τσίπρα στην εκδήλωση, προκειμένου με αυτόν τον τρόπο να δείξει η αξιωματική αντιπολίτευση ότι προετοιμάζεται για ένα θερμό φθινόπωρο σε ό,τι αφορά τα κρίσιμα ζητήματα της χώρας. Και να δείξει ότι είναι και έτοιμη να κυβερνήσει, Θανάση, η αξιωματική αντιπολίτευση. Αυτό στο Μάρτο είναι στόχο. Θα περιμένουμε να δούμε βέβαια και το τι θα δηλώσει ο κύριος Τσίπρας
κατά την επίσημη εμφάνισή του εδώ στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, γιατί το πρωί, παρακολουθώντας την ομιλία του κυρίου Σαμαρά, αυτό που είδαμε ήταν τις κατηγορίες που εκτόξευσε και τις αιχμές που εκτόξευσε ο κύριος Σαμαράς εναντίον του κυρίου Τσίπρα, ότι κάνει φθηνή αντιπολίτευση, δίχως να έχει να προτείνει κάτι ουσιαστικό, δίχως να έχει να δώσει κάτι καινούριο. Και όλο αυτό συνθέτει ένα σκηνικό το οποίο αναμένεται να είναι άκρος θερμό τις επόμενες ημέρες, όπου θα έχουμε και την τελική αξιολόγηση της Τρόικας απέναντι σε όλα όσα έχουν αποφασιστεί από την κυβέρνηση πάνω στους βασικούς τομείς της οικονομίας και της δημόσιας ζωής της χώρας. Και εδώ αξίζει κανείς να πει ότι δείγμα των όλων όσων συμβαίνουν ήταν και ο χειρισμός, κακός χειρισμός κατά πολλούς, της κυρίας της Υφυπουργού Άμυνας, της αναπληρώτριας Υπουργού Άμυνας, της κυρίας Φώτης Γεννηματά, σε ό,τι αφορά την εσωτερική αλληλογραφία για την αμυντική βιομηχανία, την απέτηση της Τρόικα μέσω ενός απλού email για την απόλυση όλων των εργαζομένων, δίχως αποζημιώσεις. Λοιπόν, φυσικά είχαμε αντίδραση εκεί της κυβέρνησης με την επιστροφή αυτού του email στον κύριο Ράσμουσεν και όλο αυτό το οικονομικό πολιτικό πόκερ το οποίο θα συμπληρωθεί τις επόμενες ημέρες. Λοιπόν, Θανάση, θα σε διακόψω όμως για να μεταφερθούμε με εικόνα στο στούντιο της ΕΤΡΙΑ που αναμένεται να κάνει δηλώσεις ο κύριος Τσίπρας. Όπως με πληροφορούν, υπάρχει και βλέπουμε μια κινητικότητα στο στούντιο. Υπενθυμίζουμε ότι η πορεία της Γιασέδα ήταν προγραμματισμένη αρχικά να καταλήξει στο Υπουργείο Μακεδονίας Τράκης, όμως τελικά άλλαξαν τα σχέδια και θα καταλήξει στη λεωφόρο στρατού στο στούντιο της πρώην, ας το, αν μπορούμε να το πούμε πρώην, ΕΤΡΙΑ. Δεν ισχύει κινητικότητα του σχολείου. Μάλιστα. Ωραία. Υπήρξε μια κινητικότητα, σταμάτησε πάλι. Να πάμε λίγο στο Τρίτο Σκουλούδι να μας δώσει λίγο το στίγμα και από Γεσαία Δεδί και να επιστρέψουμε και πάλι στο Θανάση το Μιλωνά. Στο Τρίτο Σκουλούδι. Ναι, Μαριάννα, από στιγμή σε στιγμή λοιπόν ξεκινάει η πορεία της Γεσαία και της Δεδί. Είναι πάρα πολλά τα μπλοκ που συμμετέχουν. Αργότερα θα κάνουμε και κάποια εκτίμηση για τον κόσμο που συμμετέχει εδώ. Να πούμε ότι διαμέσου της οδού Βενιζέλου είναι κάτω στην Εγνατία. Θα κατεβούν οι συγκεντρωμένοι στη λεωφόρο Νίκης και από εκεί μια ευθεία είναι προς τη λεωφόρο Στρατού. Θα περάσουν από το Λευκό Πύργο. Πιθανότατα να σταματήσουν και για λίγο σε εκθεσιακό κέντρο προκειμένου να κατευθυνθούν λοιπόν, στην ΕΤΡΙΑ. Βλέπετε εικόνα από το πρώτο μπλοκ. Σε διακόπτω για να έχουμε εικόνα από το στούντιο της ΕΤΡΙΑ που περιμένουμε τον Αλέξη Τσίπρα να κάνει δηλώσεις. Με συγχωρείς, θα τα ξαναπούμε σε λίγο. Ως διαδηλωτής, ως ένας από τους χιλιάδες του κόσμου που βρίσκεται, περπάτησε, διαδήλωσε και είπε το δικό του όχι με τους χιλιάδες διαδηλωτές και να καταλάβω ή να καταλάβουν οι τηλεθεατές μας τι ακριβώς έχει εισπράξει από την επικοινωνία με αυτόν τον κόσμο. Καταρχάς να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση και να πω ότι για μένα είναι ιδιαίτερη τιμή και χαρά να βρίσκομαι σήμερα εδώ και πρέπει να σας πω ότι είναι και συγκίνηση ταυτόχρονα διότι βρίσκομαι σε ένα περιβάλλον ανθρώπων που αγωνίζονται και παρά τις αντίξωες συνθήκες, παρά το γεγονός ότι είναι για πάνω από 80 μέρες απολυμμένοι, πράγμα που σημαίνει ότι δεν έχουν εισόδημα, εν τούτης βρίσκονται εδώ, λειτουργούν την ΕΤΡΙΑ, κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν. Ασκούν δηλαδή το λειτουργήμα του δημοσιογράφου, ενημερώνουν τον κόσμο, τον ενημερώνουν αντικειμενικά και ταυτόχρονα δίνουν και μία μάχη. Αλλά εξ όσων βλέπω προστατεύουν και αυτό που πραγματικά είναι δημόσια περιουσία, τα στούντιο, τα μηχανήματα, την υλικοτεχνική υποδομή της ΕΤΡΙΑ που κάποιοι αποφάσισαν μέσα σε μία νύχτα να κλείσουν, να παρατήσουν, να εγκαταλείψουν και νομίζω ότι εάν... Καλά, πέρα από όλο το άλλο, ορισμένα πράγματα θεωρούμε δευτερεύοντα, αλλά δεν είναι δευτερεύοντα. Είναι πάρα πολύ σημαντικά. Εάν δεν ήσασταν εσείς εδώ, όλα αυτά τα μηχανήματα θα ήταν ανενεργά και για να επαναλειτουργήσουν θα χρειαζόταν κάποιες δεκάδες χιλιάδες ευρώ. Όμως το σημαντικότερο είναι ότι εσείς κρατάτε θερμοπύλες και αντανακλάτε, θα έλεγα, αντικατοπτρίζετε την εικόνα, την ευρύτερη εικόνα της ελληνικής κοινωνίας. Διότι το μαύρο
δεν είναι μόνο στις οθόνες μας, δεν ήρθε μόνο στις οθόνες μας. Το μαύρο είναι και στις ψυχές μας δυστυχώς, μετά από 3,5 χρόνια μνημονιακής πολιτικής. Το μαύρο είναι και στην καθημερινότητά μας, στη ζωή μας. Η ανεργία δεν αφορά μονάχα τους εργαζόμενους στην ΕΡΤ. Έχουμε 1,5 εκατομμύριο ανέργους. Οι περισσότεροι εξ αυτών προέκυψαν από την εφαρμογή των μνημονίων της ύφεσης και της λιτότητας. Και το χειρότερο είναι ότι αυτή τη μαύρη εικόνα σήμερα ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη, στα Εγγένεια, προσπάθησε να την παρουσιάσει ως άσπρη, ούτε καν ως γκρι, αλλά ως άσπρη. Με ρωτήσατε το κλίμα στη διαδήλωση. Να σας πω ότι το κλίμα στη διαδήλωση είναι κλίμα οργής, αγανάκτησης και μίας ακλόνητης επιθυμίας να υπάρξει ένα τέλος σε αυτή τη διαδρομή. Όμως πρέπει να σας πω εισαγωγικά ότι αυτό δεν είναι δουλειά ανάθεσης σε ένα κόμμα ή σε μια πολιτική οργάνωση. Είναι δουλειά που αφορά τον καθένα και την καθεμιά μας και δουλειά που αφορά τον λαό συνολικά, στο σύνολό του. Διότι αυτή η κυβέρνηση έχει αποδείξει ότι δεν πρόκειται να αισθανθεί βαριά την ατμόσφαιρα και λυγισμένη από τύψεις να ζητήσει συγγνώμη στον ελληνικό λαό για τις επιλογές που έχει κάνει. Αυτή η κυβέρνηση θα θελήσει να εξαντλήσει κάθε περιθώριο παραμονής στις καρέκλες της εξουσίας. Και αυτό σηματοδοτεί η σημερινή τοποθέτηση του κυρίου Σαμαρά στη ΔΕΘ. Άρα, εάν δεν ρίξει ο λαός με τις δράσεις του και τις κινητοποιήσεις του, και οι εργαζόμενοι και οι άνεργοι και οι νέοι άνθρωποι, δεν θα πέσει από μόνο. Ίσως δεν το καταλαβαίνουμε σωστά. Πιστεύετε ότι ή δεν είστε ικανοποιημένος από την παρουσία των πολιτών σήμερα στις κινητοποιήσεις, θα θέλετε να είναι περισσότεροι? Γιατί στο άλλο σκέλος της συζήτησής μας, ο κύριος Σαμαράς σήμερα περιέγραψε ένα θαύμα. Χρησιμοποίησε και τον όρο ότι τους επόμενους μήνες περιμένουν πολύ καλύτερες μέρες αυτούς τους πολίτες. Είναι να τα ξεχωρίσουμε τα δύο ερωτήματα. Ναι. Το πρώτο, ακούστε, εγώ δεν μπορώ να μιλήσω με λόγια, αν θέλετε, κατηγόριας για την στάση του ελληνικού λαού και των συμπολιτών μας, δεδομένου ότι από το 2010 ως σήμερα έχουν υπάρξει μεγαλύτερες κινητοποίησεις, συγκεντρώσεις, διαδηλώσεις που έχει δει η χώρα από τη μεταπόλυτευση και μετά. Mm-hmm. Και ας μην τα ξεχνάμε αυτά. Ας μην ξεχνάμε το κίνημα των πλατιών, το κίνημα των αγανακτισμένων, τις μεγάλες διαδηλώσεις, τις μεγάλες απεργιακές κινητοποίησεις. Έχουμε λοιπόν έναν κόσμο ο οποίος έχει βρεθεί στην πρώτη γραμμή και έχει κουραστεί να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή. Από τις εκλογές του 12 και μετά, και εκεί είναι που θέλω να εντοπίσω εγώ την παρέμβασή μου, και μετά την εκπληκτική παρουσία εκλογικά του ΣΥΡΙΖΑ, που ανέλαβε την ευθύνη να διεκδικήσει διακυβέρνηση για να σταματήσει το μνημόνιο και αυτή η πολιτική, έχω την αίσθηση ότι έχει μετατοπιστεί το κέντρο βάρος αντιπαράθεσης από το κοινωνικό στο πολιτικό. Και απλά θέλω να επισημάνω ότι κατά την εκτίμησή μου αυτό δεν είναι απολύτως σωστό. Παράλληλα πρέπει να πάνε τα πράγματα. Το πολιτικό θα είναι δυνατό, δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι δυνατός και ικανός να μπορέσει να ανατρέψει αυτή την πολιτική και να εφαρμόσει μια άλλη πολιτική, εάν οι πολίτες βρίσκονται στο προσκήνιο μαζικά και διεκδικητικά. Εάν επικρατήσει η λογική της ανάθεσης, ξέρετε, οι ανατροπές και οι επαναστάσεις γίνονται στο δρόμο. Δεν γίνονται στους καναπέδες με το τηλεχειριστήριο. Ακόμα και αν βλέπουν την ελεύθερη ΕΡΤ στις οθόνες τους. Τώρα δεν μπορούν να τη δουν. Αυτή είναι η επισήμανση που έκανα. Δεν είναι μορφή λοιπόν. Είναι, αν θέλετε, παρακίνηση σε εγρήγορση, σε κινητοποίηση. Αυτό που διεκδικούμε, αυτό που προσπαθούμε, αυτό που παλεύουμε είναι να πείσουμε τον κόσμο ότι υπάρχει ελπίδα και προοπτική, να ανεβάσουμε το ηθικό και να πούμε ότι μπροστά μας έχουμε δύσκολες μάχες, καθεμία ξεχωριστά, εάν τη δούμε μεμονωμένη, δηλαδή αν δούμε την ΕΡΤ μεμονωμένη, την αμυντική βιομηχανία μεμονωμένη περίπτωση, τους υπαλλήλους, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης που απολύονται μεμονωμένη περίπτωση, τους καθηγητές μεμονωμένοι. Αν τα δούμε ξεχωριστά λοιπόν αυτά τα μέτωπα, θα έχουμε πολλές περήφανες ήττες. Δεν είμαστε για περήφανες ήττες. Ήρθε η ώρα για νίκες. Άρα λοιπόν πρέπει να ενώσουμε όλα αυτά τα μέτωπα σε ένα και μοναδικό.
Η αντίσταση κοινωνική πια πρέπει να πάρει πολιτικά χαρακτηριστικά. Και ο στόχος δεν μπορεί να είναι άλλος. Από το να οδηγηθούμε στη δημοκρατική διέξοδο, να πέσει αυτή η κυβέρνηση, να συνειδητοποιήσουν και στις Βρυξέλλες και στο Μέγαρο Μαξίμου και στην Ελληνική Βουλή ότι δεν μπορεί να προχωράνε για πολύ με ένα καταστροφικό πρόγραμμα που οδηγεί από αποτυχία σε αποτυχία και ο ελληνικός λαός να το αποδέχεται. Ότι δεν μπορεί να εφαρμόζεται μια πολιτική σε πλήρη αντίθεση με τη λαϊκή επιθυμία, με τη λαϊκή βούληση. Κύριε Πρόεδρε, μας είχατε πει όταν η ΕΡΤΡΙΑ ήταν στον αέρα στις 15 Φεβρουαρίου ότι ένα πολιτικό κόμμα δεν μπορεί να επιβάλλει εκλογές. Ο λαός μπορεί να επιβάλλει εκλογές. Ένα τμήμα του λαού ενδεχομένως κρίσιμο είναι, όπως είπατε κι εσείς, ενδεχομένως σε κόπωση, ενδεχομένως στο στάτους του σοκ και δέος, φοβισμένος, και περιμένει από τον πολιτικό φορέα της αντιπολίτευσης, που αυτή τη στιγμή είναι στην προμετωπίδα ως αξιωματική αντιπολίτευση, να δώσει την πολιτική λύση, να ρίξει την κυβέρνηση. Αυτό μπορεί να σημαίνει, καθώς αναμένοντας τις εκλογές μπορεί να περάσουν και άλλοι μήνες και στη λίστα των απολυμένων να προσταθούν χιλιάδες ακόμα, και από το δημόσιο και από τον ιδιωτικό τομέα, από τις επιχειρήσεις που κλείνουν. Το ερώτημα είναι, ζητείτε ελπίς, υπάρχει ελπίς? Ότι ζητείτε. Ναι. Νομίζω ότι η ελπίδα υπάρχει και είναι στα χέρια μας. Όλων μας. Στα χέρια όλων μας. Αλλά για να μπορέσει η ελπίδα να γίνει πραγματικότητα, πρέπει πρωτίστως να νικήσουμε ένα συναίσθημα. Το συναίσθημα του φόβου, που είναι αυτό που προκαλεί και το συναίσθημα της απογοήτευσης. Λοιπόν, νομίζω ότι αυτό ήταν το βασικό αίτιο της ΙΠΑΣ μας στο νήμα στις προηγούμενες εκλογές. Πιστεύω λοιπόν ότι σιγά σιγά ο κόσμος αρχίζει και συνειδητοποιεί ότι η ελπίδα υπάρχει και η πολιτική λύση υπάρχει και βρίσκεται στην ανατροπή της κυβέρνησης και σε μια νέα κυβέρνηση κοινωνικής σωτηρίας με πυρήνα τον ΣΥΡΙΖΑ που θα φέρει μια διαφορετική εναλλακτική προοπτική. Από εκεί και πέρα εγώ επαναλαμβάνω ότι η ελπίδα αυτή για να δυναμώσει και για να διατηρηθεί απαιτείται, πέρα από την πολιτική επιλογή που έχουν αποφασίσει να κάνουν οι πολίτες στις επόμενες εκλογές, στην κάλπη, και η εκρήγορση και η παρουσία στους δρόμους και στις κοινωνικές αντιστάσεις. Ο πολίτης δεν δείχνει να φοβάται μόνο όσους τον κυβερνούν. Φοβάται και αγωνιά, ίσως για τις αδυναμίες αυτού που πρόκειται να τον κυβερνήσει. Και επειδή πέρα από τα ερεθίσματα στην κεντρική πολιτική σκηνή των δημοσκοπήσεων, υπάρχει όσμος με τους πολίτες. Υπάρχει μεγάλο κύμα πολιτών που λέει: δεν θέλω να τους βλέπω, το λέω αγοραία. Θέλω να φύγουν από το τιμόνι αυτής της χώρας. Δεν ξέρω όμως τι έρχεται και δεν ξέρω αν ο ΣΥΡΙΖΑ, ο Αλέξης Τσίπρας, μπορεί να τα καταφέρει την επόμενη μέρα. Γιατί δεν παγώνει ο χρόνος. Πέφτει η κυβέρνηση, η πολιτική εξελίσσεται και η χώρα πρέπει να εξελιχθεί. Εγώ, κύριε Γιαννούλη, θα σας πω ότι κατανοώ πλήρως όλους εκείνους τους πολίτες, και είναι πολλοί πράγματι οι οποίοι έχουν επιφυλάξεις, ερωτηματικά, αγωνίες. Και καχυποψία, εγώ θα προσθέσω. Καχυποψία. Να σας πω όμως κάτι, είναι φυσιολογικό να είναι και καχύποπτοι, διότι έχουν καεί στο χυλό και τώρα φυσάνε και το γιαούρτι. Πόσες φορές ήταν οι πολιτικές δυνάμεις που ήταν στην αντιπολίτευση που εξήγηλαν πράγματα τα οποία ποτέ δεν εφήρμοσαν, δεν τόλμησαν, δεν θέλησαν να εφαρμόσουν και συνειδητά έλεγαν ψέματα για να κερδίσουν τις εκλογές. Από το 1974 και μετά όλοι. Ας μην πιάσουμε το 1974 και μετά. Ας πάρουμε πριν από 4 χρόνια, ναι, που στις εκλογές του 2009 ο κύριος Παπανδρέου έλεγε ότι το δίλημα είναι σοσιαλισμός ή βαρβαρότητα και μας βούλιαξε μέσα στη βαρβαρότητα. Προεκλογικά έλεγε σοσιαλισμός. Mm-hmm. Και είχε ήδη επιλέξει τη βαρβαρότητα. Και βεβαίως, τρανό παράδειγμα, πριν από 1,5 χρόνο ο κύριος Σαμαράς ήταν αντιμνημονιακός. Μέγας αντιμνημονιακός. Ξαφνικά από μέγας αντιμνημονιακός έγινε αναμάρτητος. Είπε ουδής αναμάρτητος και είπε ότι ήταν αμαρτωλός όταν τα έλεγε αυτά. Αλλά τώρα ζητάει άφεση αμαρτιών. Και εφαρμόζει με τον πιο σκληρό τρόπο το μνημόνιο και ξέχασε και την επαναδιαπραγμάτευση και όλα όσα έλεγε προεκλογικά και εφαρμόζει την πιο σκληρή πολιτική. Άρα λοιπόν έχει δίκιο, μάλλον είναι δικαιολογημένο, δεν έχει δίκιο. Είναι δικαιολογημένο. Είναι φυσικό, θα έλεγα, να υπάρχει μια καχυποψία στον κόσμο. Από εκεί και πέρα όμως, εμείς δεν κρύβουμε ούτε τις αδυναμίες μας, ούτε τις, πώς να το πω, την προσπάθειά μας να ξεπεράσουμε ή να μετασχηματιστούμε, ας το πω έτσι, από μια δύναμη κοινωνικής αντίστασης και διαμαρτυρίας σε μια δύναμη που θα προσπαθήσει να εφαρμόσει ένα εναλλακτικό σχέδιο διακυβέρνησης. Δηλαδή,
αυτό που κάποιοι, νομίζω ο Δραγασάκης είχε πει, τη βίαιη ορίμανση ενός χώρου που ξαφνικά βρέθηκε σε θέση διεκδίκησης εξουσίας. Και μάλιστα σε στιγμές ιδιαίτερα κρίσιμες για τη χώρα και σε μία και σε ένα διακύβευμα που δεν είναι μονάχα εθνικό, θα λέγαμε είναι το πανευρωπαϊκό και παγκόσμιο. Σαφές. Δηλαδή η νίκη του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά ο πυρήνας του ερωτήματος, Πρόεδρε, είναι αν υπάρχει σχέδιο, σε λίγους μήνες μπορεί να ανεβαίνετε τα σκαλιά του Μεγάρου Μαξίμου και να μπείτε στο γραφείο του Πρωθυπουργού. Και ως πρόσωπο και ως κόμμα, οι πολιτικές αδυναμίες και η συζήτηση, η προσέγγιση γύρω από αυτές είναι μια στάξη ζήτημα. Αυτό που ίσως απασχολεί τους περισσότερους, αυτούς που βρίσκονται κατά χιλιάδες έξω στον δρόμο, είναι αν μπαίνοντας σε αυτό το γραφείο ο Αλέξης Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ μπορούν να εφαρμόσουν σχέδιο μίας ημέρας, 100 ημερών, 5 μηνών, ώστε αυτό το χάσμα που προκαλεί τον πόνο στην κοινωνία να αλλάξει. Αυτή η κατάσταση να αλλάξει, δυστυχώς δεν υπάρχει χρόνος για ανοχή, να αλλάξει άμεσα. Δηλαδή το ερώτημα είναι αν μπορείτε να κυβερνήσετε την επομένη της εκλογικής αναμέτρησης όποτε και αν γίνει. Όχι, μισό λεπτάκι. Το αν μπορούμε να κυβερνήσουμε είναι ένα και το αν την επομένη θα αλλάξουν όλα είναι άλλο. Σωστά. Ας τα ξεχωρίσουμε. Βέβαια. Διότι έτσι όπως άκουγα να διατυπώνετε αρχικά το ερώτημά σας, θα σας απαντήσω με μεγάλη ευθύτητα ότι δεν κρατάμε ένα μαγικό ραβδί και την επόμενη μέρα να μεταμορφωθούν όλα. Mm-hmm. Θα διαβάσετε την έκθεση του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΕΣΕ. Την ανέδειξε εδώ ο Αλέξανδρος. Όπου ανέλυε ότι η ζημιά και η καταστροφή που έχει γίνει για να διορθωθεί χρειάζονται πολλά χρόνια. Με θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης και με θετική πορεία της οικονομίας. 20 χρόνια. Ο κ. Σαμαράς είπε ψέματα, βέβαια. Όρισε το 2021. Ο κ. Σαμαράς διαψεύδει τους επιστήμονες και τους οικονομολόγους και φαίνεται ότι καταφεύγει στους αστρολόγους. Διότι αυτοί και στους μεταφυσικολογούντες. Διότι όλη η τοποθέτησή του σήμερα ήταν μια μεταφυσική τοποθέτηση. Προσέξτε όμως. Άλλο λοιπόν είναι εάν έχουμε μαγικές ικανότητες. Δεν έχουμε μαγικές ικανότητες, δεν είμαστε μάγοι. Και άλλο εάν μπορούμε να κυβερνήσουμε και να οδηγήσουμε τον τόπο στην έξοδο από την κρίση. Και σχέδιο έχουμε και μπορούμε και πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε. Αλλά πρέπει να σας πω ότι αν ο κόσμος περιμένει από εμάς να δει ένα σχέδιο ή μια νοοτροπία διακυβέρνησης παρόμοια ή λίγο διαφορετική εν πάση περιπτώσει με όλα όσα έβλεπε μέχρι χθες, κάνει λάθος. Θα δει ένα τελείως διαφορετικό πλαίσιο και σχέδιο διακυβέρνησης. Ο Τσίπρας στο Μαξίμου δεν μπορεί να έχει καμία σχέση με τους προηγούμενους πρωθυπουργούς στο Μαξίμου. Άρα δεν υπάρχει. Ούτε στο κουστούμι τους μπορώ να χωρέσω, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να γίνει ένα κόμμα εξουσίας όπως το γνωρίζαμε τα κόμματα εξουσίας μέχρι χθες. Εδώ πάμε για μια αλλαγή πλαισίου, αλλαγή μοντέλου, αλλαγή καθεστώτος. Το καθεστώς της μεταπολίτευσης που μας κυβέρνησε για 39 χρόνια, όσα χρόνια έχω ζωή εγώ, μας έχουμε αυτό το καθεστώς που στην αρχή έδωσε ελπίδες, προσδοκίες. Mm-hmm. Ξανά έδωσε μετά το 81, διέψευσε τις ελπίδες και τις προσδοκίες. Έγινε ένα καθεστώς ενός πολιτικού προσωπικού γαντζωμένου στην εξουσία, με ιδιοτέλεια, με αναξιοκρατία. Με διαφθορά, με διαπλοκή. Αυτό λοιπόν το μοντέλο διακυβέρνησης δεν θα το έχει ο ΣΥΡΙΖΑ. Έχει δίκιο ένας κόσμος να αισθάνεται μια αμηχανία ή μάλλον μια δυσπιστία και να λέει μπορεί να υπάρξει άλλο μοντέλο διακυβέρνησης. Δεν το έχουμε δει ποτέ. Εμείς, μάλιστα οι άνθρωποι της γενιάς μου, έχουν ζήσει και έχουν μεγαλώσει με αυτό το μοντέλο διακυβέρνησης. Με τα γαλάζια και τα πράσινα παιδιά. Με τα ρουσφέτια και την αξιοκρατία. Λέει λοιπόν ο κόσμος, μπορεί να υπάρξει ένα διαφορετικό μοντέλο. Εμείς λοιπόν λέμε ότι μπορεί να υπάρξει. Και μπορούμε να το εφαρμόσουμε. Αν ο ίδιος ο λαός μας δώσει δύναμη και στήριξη να το εφαρμόσουμε, και αν αλλάξει και η νοοτροπία όλων μας. Διότι όταν εμείς βρεθούμε σε θέσεις διακυβέρνησης. Αν έρχονται οι δικοί μας και μας λένε λοιπόν τώρα κάντε τα στραβά μάτια ώστε να ευνοηθούμε εμείς. Ποιον θα βάλουμε στην ΕΡΤ? Λοιπόν, ποιον θα βάλουμε στην ΕΡΤ? Με ρωτάγανε οι συνάδελφοί σας πάνω εάν θα γυρίσουμε στο θεσμικό καθεστώς της 11ης Ιουνίου και ότι είναι μια παρέκκληση τώρα τελευταία που λέμε ότι εμείς δεν θέλουμε να γυρίσουμε ακριβώς τα ίδια. Ούτε θέλαμε ούτε θέλουμε να γυρίσουμε στα ίδια. Θέλουμε αληθινή και όχι ψεύτικη δημόσια τηλεόραση. Θέλουμε να ξαναγυρίσουμε, να ξαναστήσουμε, να επανιδρύσουμε την ΕΡΤ, να ξαναστήσουμε το θεσμικό πλαίσιο με το brand name της ΕΡΤ, το κύρος της, την εμβέλειά της, να την κάνουμε ισχυρή, δυνατή, αλλά θέλουμε διαφάνεια, θέλουμε αξιοκρατία. Θέλουμε να μην μπορεί να παίρνει τηλέφωνο ένας υπουργός του Διευθυντή Ειδήσεων για να του λέει τι θα παίξει ή τι δεν θα παίξει.
Αυτό δεν υπήρχε στην ΕΡΤ. Κακά τα ψέματα. Άρα λοιπόν, εμείς, ναι, θα γυρίσουμε, θα επανιδρύσουμε την ΕΡΤ, θα αποκαταστήσουμε το θεσμικό της καθεστώς, αλλά θα την αναδιαρθρώσουμε κάνοντάς την ισχυρή, πλουραλιστική, δυνατή, ικανή να χτυπήσει, να ανταγωνιστεί και να χτυπήσει τα ιδιωτικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Εμείς δηλαδή θα κάνουμε το ανάποδο από αυτό που κάνει η κυβέρνηση. Τι κάνει η κυβέρνηση? Διαλύει την ΕΡΤ, βάζει στη θέση της μια ψευτοδημόσια τηλεόραση της πλάκας, δίνοντας ανάσα στα χρεοκοπημένα ιδιωτικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Εμείς θα πούμε ισχυρή ΕΡΤ και κύριοι της ιδιωτικής βεβαίως έχετε δικαίωμα να εκπέμπετε, αρκεί να περάσετε από το ταμείο. Να τακτοποιήσετε τις εκκρεμότητές σας. 300 εκατομμύρια. Να συμβιβαστείτε με τον νόμο. Κύριε Πρόεδρε, είχατε μιλήσει, πάλι αναφέρομαι στη συνέντευξή σας, στην ΕΡΤΡΙΑ, για αυτό που περιγράφετε με τρεις λέξεις: ειρηνική επανάσταση συνείδησης. Ειρηνική επανάσταση συνείδησης. Αυτό το είχαμε πει μάλλον στην εκπομπή. Στην Αθήνα. Στην Αθήνα. Και μάλιστα ερώτημα, από αυτό το στούντιο, κύριε Δανταφυλλίδη, που τώρα εκπέμπει, η δημόσια. Αυτό δεν είναι το πρόβλημα, το στούντιο εκπέμπει δημόσια τηλεόραση. Είναι ένα στούντιο που εκπέμπει δημοσιογραφικό λόγο με περιφρούρηση αστυνομικών και ΜΑΤ. Αυτό είναι η αντίφαση της Δημοκρατικής Εκτροπής γύρω από την ΕΡΤ. Το ερώτημα είναι, εάν είναι έτοιμος ο λαός και η κοινωνία, επιμένω σε αυτό, με την έννοια ότι το μοντέλο στην κοινωνία, παράλληλα με την αλληλέγγυα κοινωνία, με τα κοινωνικά ιατρία, με τον πολίτη που δίνει το χέρι στο διπλανό του, είναι τα της πάρτη μας, Πρόεδρε. Το όλοι για έναν και ένας για όλους έχει γίνει σε ένα μεγάλο κομμάτι, όλοι για κανένα και ο καθένας για την πάρτη του. Αυτό μαζί με την ανάγκη να υπάρξουν ιεραρχημένες προτεραιότητες το πρώτο εξάμηνο, το κρίσιμο εξάμηνο, θα μπορέσει πραγματικά να φέρει. Ή να το διατυπώσω διαφορετικά. Ο κύριος Σαμαράς κόμισε σήμερα πρωτογενές πλεόνασμα, είπε εγώ είμαι η λύση, law and order, νόμος και τάξη, τάξη παντού. Νιώθει μια ασφάλεια ο πολίτης που τον ακούει. Γιατί να επιλέξει τον Τσίπρα και τον ΣΥΡΙΖΑ που είναι ενδεχομένως ένα αβέβαιο αύριο, που δεν έχει τις ασφάλειες που είχε μέχρι τώρα, που τον βαυκαλίζουν με ενδεχόμενα εξόδου από το ευρώ κλπ. Γιατί να το κάνει αυτό? Δεν είναι έτοιμος ούτε ο πολίτης, αλλά ενδεχομένως τίθεται και σκεπτικός απέναντι στον πολιτικό του φορέα. Τώρα δεν ξέρω πόση ασφάλεια μπορεί να νιώθει ακούγοντας τον κύριο Σαμαρά ένας απολυμένος, ένας άνεργος, ένας νέος άνθρωπος που 6 στους 10 δεν μπορεί να βρει δουλειά και αναγκάζεται να φύγει στο εξωτερικό. Η πόση ασφάλεια μπορεί να νιώθει ένας συνταξιούχος που έχει μια αναξιοπρεπή σύνταξη και δεν μπορεί να δώσει ένα χαρτζιλίκι στο εγγόνι του. Δεν ξέρω πόση ασφάλεια μπορεί να νιώθουν αυτοί. Και αυτή δεν είναι ένα σχεδιό, είναι πιστεύω πια η συντριπτική πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας. Κοιτάξτε, ο κ. Σαμαράς ακολουθεί μια πολιτική η οποία είναι, θα λέγε κανείς, προβλέψιμη, υπό την έννοια του ότι έχει ένα πρόγραμμα το οποίο είναι γνωστό, είναι το μνημόνιο. Ο μόνος τρόπος για να επιβάλλει αυτό το πρόγραμμα είναι να δημιουργεί μια ψεύτικη προσδοκία ελπίδας στον ελληνικό λαό, να προσπαθεί να δημιουργεί την αίσθηση ότι τα καταφέρνουμε, ότι βγαίνουμε από την κρίση. Πάμε καλά, είπε. Να δημιουργεί αυτή την μυθοπλασία του success story, τη μυθοπλασία ότι μετά τις γερμανικές εκλογές κάτι θα πάρουμε. Αυτά όμως κάποια στιγμή στερεύουν, τελειώνουν. Εγώ βλέπω ακόμα και βουλευτές του. Έβλεπα προχθές τον κύριο Κακλαμάνη σε ένα ραδιόφωνο να λέει ότι μας τελείωσε το success story, διότι ξέρετε, εγώ έκανα μια ερώτηση στο Στουρνάρα πόσοι επενδυτές έχουν έρθει στη χώρα τα τελευταία χρόνια να επενδύσουν πάνω από 1 εκατομμύριο και με απάντησε 4 στον αριθμό. Λοιπόν, ποιο success story? Κοιτάξτε να δείτε. Νομίζω ότι ο κ. Σαμαράς βρίσκεται σε ένα προσωπικό και πολιτικό αδίέξοδο. Και η κυβέρνησή του βρίσκεται σε ένα στρατηγικό. Αυτό δεν αποτυπώνεται στις δημοσκοπήσεις. Ερχόμενος στη Θεσσαλονίκη. Μισό λεπτό. Ερχόμενος, κύριε Πρόεδρε, στην Θεσσαλονίκη, κομίζει αυτό που λέει στο τέλος του έτους πρωτογενές πλεόνασμα. Υπόσχεται ανακούφιση σε χαμηλοσυνταξιούχους ενστόλους. Και ακόμη για το πετρέλαιο θέρμανση που είπε, θα δούμε για το πετρέλαιο. Αφήνει δηλαδή, καλλιεργεί έναν ενδεχομένως πληθωρισμό προσδοκιών. Και λέει, θα πάμε καλύτερα. Πάμε ήδη καλύτερα. Σε ό,τι αφορά το πρωτογενές πλεόνασμα, πρέπει να σας πω
ότι το πιο εύκολο πράγμα να πετύχει κανείς, εάν δεν έχει κριτήρια κοινωνικής συνοχής, είναι το πρωτογενές πλεόνασμα. Να κλείσουμε κι άλλα 10 νοσοκομεία, όπως κλείσαμε την ΕΡΤ, να κλείσουμε κι άλλες 10 δημόσιες υπηρεσίες, να εξαφανίσουμε και 100.000 άνεργους, να τους στείλουμε εξορία και θα έχουμε πρωτογενές πλεόνασμα. Να σταματήσουμε να δίνουμε συντάξεις. Θα έχουμε πρωτογενές πλεόνασμα. Έχει και κούρεμα ανθρώπων. Ακούστε, επειδή εδώ έχουμε μπερδέψει λίγο τις έννοιες και επειδή δημιουργούνται κάποια επικοινωνιακά στερεότυπα. Λοιπόν, εδώ η ζωή μας δεν είναι αριθμή. Βεβαίως, πρωτογενές πλεόνασμα, πολύ μεγάλο θα μπορούσε να δημιουργηθεί, εάν σταμάταγε η κυβέρνηση να πληρώνει γενικά. Όπως έχει σταματήσει να πληρώνει τα χρέη της ιδιώτες, να σταματήσει να πληρώνει και μισθούς και συντάξεις, θα είχαμε πρωτογενές πλεόνασμα. Και τι μέρισμα να δώσει μετά σε αναξιοπαθούντες, όταν αναξιοπαθούντες θα είναι η συντριπτική πλειοψηφία, θα είναι 10 εκατομμύρια Έλληνες. Τι είδους μέρισμα να δώσει σε αυτού. Λοιπόν, ας σοβαρευτούμε. Το ότι η κυβέρνηση έχει αποτύχει, δεν περιμένουμε να δούμε τις δημοσκοπήσεις, το βλέπουμε μέσα στην κοινωνία, αλλά το διαπιστώνουν και οι ίδιοι οι εμπνευτές αυτού του προγράμματος, που από τη Γερμανία, επιτρέψτε μου την έκφραση, έτσι με μια ανάλγητη στάση απέναντι στους ευνομούμενους τους, βγήκαν και είπανε στην προεκλογική τους περίοδο ότι, ξέρετε, η Ελλάδα θα έχει δημοσιονομικό κενό και θα πρέπει να πάμε και σε νέο δανεισμό. Και ο Σόιμπλε βέβαια ήταν πιο ευγενικός, μίλησε για 10 δισεκατομμύρια. Οι σοσιαλδημοκράτες που ήταν εκείνοι και στην αντιπολίτευση, τους ξέφυγε και είπαν την πραγματική αλήθεια ότι μέχρι το 2020 μπορεί να φτάσει στα 77 δις αυτή η ανάγκη νέα χρηματοδότηση της Ελλάδας. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Σημαίνει ότι το πρόγραμμα απέτυχε, παρά τις 3 του αναθεωρήσεις που έχουν γίνει μέχρι σήμερα. Σημαίνει ότι μπροστά μας, εάν δεν υπάρξει μια κυβέρνηση που να πει κάτι έστω, βρε αδελφέ, διότι εγώ δεν έχω ακούσει τον κύριο Στουρνάρα και τον κύριο Σαμαρά να πούν τι θέλουν απέναντι στους δανειστές. Μόνο απέναντι στο λαό έρχονται και τον παραμυθιάζουν. Τι θέλουν, δηλαδή έχουμε ένα χρέος το οποίο είναι μη βιώσιμο. Ένα πρόγραμμα που δεν βγαίνει και η θέση της ελληνικής κυβέρνησης ποια είναι? Νέος δανεισμός, νέο πρόγραμμα, νέα μέτρα και νέο μνημόνιο, κούρεμα, αναδιάρθρωση, μετακύληση των επιτοκίων. Ποια είναι η θέση της ελληνικής κυβέρνησης? Ποια θα έπρεπε να είναι η θέση της? Εγώ θα σας πω λοιπόν ποια θα έπρεπε να είναι η θέση της. Και θα ήθελα λοιπόν να προσανατολίσουμε λίγο τη συζήτηση στη λύση, διότι δεν χρειάζεται να πω πολλά για να πείσω όλους όσους μας βλέπουν και ακόμα αυτούς που δεν μας βλέπουν και δεν μας ακούνε ότι η κυβέρνηση αυτή έχει αποτύχει. Το ξέρουμε όλοι, το ξέρουν και αυτοί που ήταν μέσα σήμερα στο Βελίδιο. Στο Βελίδιο δεν έγινε η συγκέντρωση. Όχι, σε μια άλλη μικρότερη. Των 50 ατόμων. Λοιπόν, ακόμα και αυτοί οι 50 λοιπόν που ήταν μέσα και με το ζόρι χειροκροτάγανε σε κάθε παράγραφο. Είστε άδικοι, 50 δεν ήταν λίγο περισσότερο. Όσοι ήταν, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, εγώ αυτό που θέλω να πω είναι το εξής. Η λύση ποια είναι? Κοιτάξτε, η λύση δεν μπορεί να είναι παρά μονάχα η επαναφορά της ελληνικής οικονομίας σε αναπτυξιακούς ρυθμούς. Εάν έχεις μια οικονομία η οποία βυθίζεται στην ύφεση και ταυτόχρονα σμπαραλιάζεται, διαρριγνύει την παραγωγική της βάση, αυτή η οικονομία δεν μπορεί να ανακάμψει. Άρα λοιπόν, η λύση, η πραγματική διέξοδος από την κρίση για την Ελλάδα και για όλο τον ευρωπαϊκό νότο, διότι εμείς ήμασταν οι πρώτοι που είπαμε ότι το ελληνικό πρόβλημα δεν είναι ελληνικό πρόβλημα, αλλά είναι ευρωπαϊκό πρόβλημα. Η λύση λοιπόν είναι ένας συνδυασμός αποχρέωσης, δηλαδή αναδιάρθρωσης κουρέματος του χρέους, με ενέσεις. Χρηματοδοτικές ενέσεις για δημόσιες επενδύσεις, οι οποίες θα επανακινήσουν την οικονομία και θα την οδηγήσουν σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Τα πλεονάσματα τότε έχουν νόημα. Όταν γίνονται από την παραγωγή νέου πλούτου, όχι από το κούρεμα και τη συρρήκνωση της παραγωγικής βάσης και του πλούτου. Ας ξεκινήσουμε αυτό, λοιπόν από κάτι. Στο πλαίσιο αυτό θα υπάρξει επιστροφή στο εισόδημα στα 751 ευρώ. Ναι, εγώ επικαιροποιείται ότι αυτή τη δέσμευση του ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ, κύριε Τριανταφυλλίδη, πιστεύω ότι και αυτό το μέτρο, σε συνδυασμό με αυτά που σας είπα, αλλά αυτό καθ' αυτό το μέτρο είναι αναπτυξιακό. Και ξέρετε γιατί? Διότι όταν ο εργαζόμενος με τον κατώτατο μισθό αυξήσει το εισόδημά του, αρχίζει να καταναλώνει ό,τι παίρνει. Από το πρώτο ευρώ που παίρνει το καταναλώνει. Δεν αποθηκεύει, δεν αποταμιεύει. Καταναλώνει από το πρώτο ευρώ. Και άρα κινείται η οικονομία, υπάρχει κατανάλωση. Μπορεί ο μικρομεσαίος να διατηρήσει τις θέσεις εργασίας.
εάν έχει κατανάλωση. Δεν έχει τζίρο σήμερα, γι' αυτό βάζει λουκέτο. Σας κατηγορεί όμως ο κ. Σαμαράς ότι είστε προφήτες της καταστροφής, ότι δεν ευνοείτε την επιχειρηματικότητα και ότι έχετε ένα κρατικίστικο μοντέλο στο μυαλό σας που είναι επιστροφή στην παθογένεια του παρελθόντος. Μου κοιτάξτε να δείτε τώρα. Καλά, μας κατηγορεί ο κύριος Σαμαράς, αλλά ο ίδιος που ευνοεί την επιχειρηματικότητα είναι ο νεκροθάφτης της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Διότι με την πρωθυπουργία του έχουν κλείσει χιλιάδες επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Έχουν βάλει λουκέτο χιλιάδες επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Συνεπώς, όλες αυτές οι κατηγορίες, εντάξει, λογικό είναι να. Κάτι πρέπει να πει ο κύριος Σαμαράς απέναντι στην αντιπολίτευση, αλλά να έχουμε και το γνώθι σε αυτόν. Να έχουμε και τα στοιχεία, τα αποτελέσματα αυτής της πολιτικής. Παντού, κύριε Πρόεδρε, αυτή η λύση που περιγράψατε, την οποία προτείνετε να υιοθετήσει η παρούσα κυβέρνηση, αλλά σίγουρα θα υιοθετήσετε εσείς προφανώς. Κύριε Γιαννούλη, εμείς λέμε ότι η σημερινή κυβέρνηση δεν έχει πηξίδα. Δεν έχει σχέδιο. Προσέξτε, είναι τραγικό αυτό που συμβαίνει. Στα χαμένα. Στη Γερμανία η προεκλογική συζήτηση αφορά την Ελλάδα. Το καταλαβαίνετε αυτό. Έχει άποψη για την Ελλάδα ο Στάινμπουργκ, η Μέρκελ, ο πράσινος υποψήφιος, ο Γκίζη της αριστεράς. Όλοι έχουν άποψη για την Ελλάδα. Η ελληνική κυβέρνηση έχει άποψη για την πράγμα στην Ελλάδα. Πείτε μου. Τι άποψη της είναι ό,τι μας πει ο Σόιμπλε και ό,τι αποφασίσουν. Και ό,τι προαιρείστε καλόν είναι. Έχουμε αυτή τη συζήτηση στη Γερμανία. Έχουμε τη διατυπωμένη θέση ενός μέρους των δανειστών που είναι το Διεθνές Δανειστικό Ταμείο που λέει κούρεμα 40% αλλιώς δεν βγαίνει. Τι λέει η Ελλάδα επ' αυτού, τι λέει ο κ. Στουρνάρας. Κούρεμα και μέτρα όμως λέει. Ξέρετε τι λέει ο κ. Στουρνάρας. Το χρέος μας θα γίνει βιώσιμο αν το πιστέψουν. Ακούγεται μεταφυσικό, αυτό αλλά. Αυτό που σας έλεγα πιο πριν. Μια μεταφυσική προσέγγιση. Έχετε δίκιο ότι ακούγεται μεταφυσικό. Παόλο Κοέλιο μου θυμίζει αυτό. Μα είναι δυνατόν. Αν το πιστέψουμε, αν πιστέψουμε ότι είμαστε υγιείς, θα γίνουμε υγιείς. Ακούγεται μεταφυσικό, αλλά υπάρχει και μια απορία. Το προεκτείνω λίγο. Αν αυτή η λύση που εσείς προτείνετε, η άρθρωση αυτού του πολιτικού λόγου ως προοπτική, επιβάλλεται. Είναι αντικείμενο διαπραγμάτευσης, είναι αντικείμενο ευρύτερων πολιτικών διεργασιών στην Ευρώπη και είναι εφαρμόσιμο σε χρόνο συμβατό με τις ανάγκες των ανθρώπων. Ξέρετε, φεύγουν άνθρωποι από αυτή τη ζωή με ένα πολύ μεγάλο παράπονο. Αυτό είναι μεταφυσικό, αλλά είναι ανθρώπινο. Παρ' όλα αυτά, πρέπει να σας πω, να ξεκινήσουμε από μία βάση. Ναι. Αν συνεχίσουμε να εφαρμόζουμε το λάθος, δεν έχουμε καμία προοπτική. Λογικό. Άρα λοιπόν, πάμε να δούμε τι λέμε εμείς και τι προοπτική μπορεί να υπάρξει με τον ΣΥΡΙΖΑ. Και μια κυβέρνηση κοινωνικής σωτηρίας που θα επαναδιεκδικήσει την κυριαρχία της χώρας, γιατί δεν υπάρχει, θα επαναδιεκδικήσει να υπάρξει μια στοιχειώδης κοινωνική συνοχή, μια σπίδα προστασίας δηλαδή σε αυτούς που πλήττονται άμεσα, μέσα από την αναδιανομή πόρων και ταυτόχρονα θα επαναδιαπραγματευτεί το μέλλον και την προοπτική του χρέους και του δανεισμού της χώρας. Εκεί λοιπόν, εγώ δεν έρχομαι να πω ότι όλα θα είναι ρόδινα. Θα είναι μια διαπραγμάτευση σκληρή. Γιατί θα είναι μια σκληρή διαπραγμάτευση? Διότι παρά το γεγονός ότι το πρόγραμμά τους πηγαίνει από αποτυχία σε αποτυχία και αναγκάζονται να ξαναδανείσουν, αυτός ο δανεισμός για τους δανειστές μας είναι σχετικά επικερδής. Όταν κάποιος δανείζεται, αν εσείς κύριε Δεταφυλλίδη δανειζόσασταν από μένα με 0% επιτόκιο και δανείζεται τον κύριο Γιαννούλη με 5% επιτόκιο, δεν θα ήταν και τόσο χασούρα να δανείζεται τον κύριο Γιαννούλη ξανά και ξανά. Ναι, είναι απλά μαθηματικά. Θα ήταν μεγάλη χασούρα, κύριε Πρόεδρε. Γιατί... Λοιπόν, ακούσαμε το μεγαλύτερο μέρος της συνέντευξης του κύριου Τσίπρα στην ΕΤ3, στα υποκατάληψη του τούντου της ΕΤ3. Θα επανέλθουμε. Πάμε όμως στον Θανάση τον Μιλουνά. Από ό,τι βλέπω, κάτι καφάσια με το μάτι, Θανάση. Λοιπόν, βασικά βρισκόμαστε έξω από την είσοδο της Διεθνής Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, όπου έχει καταλήξει η πορεία του ΠΑΜΕ. Βλέπουμε ένα αγροτικό αυτοκίνητο με φρούτα επάνω, ντομάτες, ροζάκινα, προφανώς εκπροσωπώντας οι άνθρωποι αυτοί τους αγρότες. Η πληροφόρησή μας είναι ότι έχουν σκοπό να αδειάσουν αυτά τα φρούτα στην είσοδο της έκθεσης ως ένδειξη διαμαρτυρίας για την αντιμετώπιση των αγροτών από την κυβέρνηση. Μένει να το δούμε. Βλέπετε εικόνα από τους συνδικαλιστές εδώ του ΠΑΜΕ, τους ανθρώπους που συμμετέχουν στην πορεία, καθώς και την είσοδο της εκθέσεως, στην οποία έχουν κατέβει ρολά για λόγους ασφαλείας. Καλώς, Θανάση. Είμαστε αυτή τη στιγμή
στην πλατεία Συγκρουβανίου, όπου φτάνοντας διασχίζοντας την Λεωφόρο Νίκης και ανεβαίνοντας την Οδό Εθνικής Αμήνης, βρεθήκαμε μπροστά από την πρώτη εκ των δύο εισόδων της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Έχουν κάτι ετοιμάσει να κάνουν εδώ οι εκπρόσωποι των αγροτών. Μένει να το δούμε από λεπτό σε λεπτό. Να πούμε ότι ήταν μαζική συμμετοχή του, του ΠΑΜΕ στην πορεία διαμαρτυρίας. Mm-hmm. Πάντα το ΠΑΜΕ μας έχει συνηθίσει οργανωμένες συγκεντρώσεις και πορείες. Βεβαίως. Και σε πολύ καλή περιφρούρηση των πορείων του. Σε σχέση με η αλήθεια είναι πως ναι, ότι μέχρι αυτή τη στιγμή έχει διαφυλαχθεί η πορεία αυτή του ΠΑΜΕ. Έχουμε διακριτική παρουσία στους παρακείμενους δρόμους από άνδρες στο ΜΑΤ. Περιμένουμε να δούμε εδώ πέρα τι θα πει ο εκπρόσωπος των αγροτών. Θα αφήσω λίγο το φυσικό ήχο. Mm-hmm. Μάλιστα. Έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε τι θα πούν μπροστά από τα τελάρα. Και οι αγρότες βιώνουν το δικό τους οικονομικό γολγοθά τα τελευταία χρόνια. Βεβαίως. Βεβαίως. Και με την αλλαγή μιλάμε για φορολόγηση πλέον των επαγγελματιών. Έτσι. Αγροτών από το πρώτο στρέμμα. Τι σημαίνει αυτό, ότι δεν έχει κάποιος παραγωγός την τιμή που διαθέτει, στην αναδυστυχία που υπάρχει μεταξύ παραγωγής και κατανάλωσης, ότι το κέρδος παραμένει δυστυχώς πολύ μικρό και δεν μιλάμε φυσικά για εταιρείες οι οποίες εκμεταλλεύονται, μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι δουλεύουν έως και 17 και 18 ώρες την ημέρα για να φτάσουν κάποια προϊόντα σε εμάς. Για να δούμε λοιπόν τι θα πει ο εκπρόσωπος εδώ των αγροτών. Οι μικρομεσαίοι αγρότες της κεντρικής Μακεδονίας ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα της παραγωγικής αγωνιστικής εισπύρωσης για συμμετοχή στο σημερινό συλλαλητήριο στη ΔΕΘ που οργάνωσε το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο η ΠΑΣΕΒΕ των Επαγγελματικών Τεχνών, των μάστων φοιτητών και σπουδαστών, οι ΟΓΕ των γυναικών, συμβάλλοντας σε αυτή τη διαδήλωση και νιώθω ότι η αντιπολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ελληνικών κυβερνήσεων δεν θέλει φτηνά, υγιεινά, τρόφιμα, φρούτα για τον εργαζόμενο. Έτσι λοιπόν ένα μέρος μικρό από τη σοδειά μας που είτε έμεινε απούλητη, είτε πουλήθηκε ξεπουλήθηκε με τιμές κάτω του κόστους, είτε έμεινε μεγάλο μέρος αυτής λόγω των ζημιών.